παράσταση έχει να κάνει με το θέατρο, είναι κωμωδία. Mm-hmm. Είναι δύο ηθοποιοί, ένας παλαιότερος και ένας νεότερος, και τους βλέπουμε στη ζωή στο καμαρίνι και στη ζωή πάνω στη σκηνή, όπου γίνονται τα πάντα, διάφορες γκάφες, σαρδάμ, μπαίνουν σε λάθος σκηνές, ξεχνάνε λόγια, σεντόνι που το λέμε εμείς στο θέατρο. Τους βλέπουμε να μαλώνουν, να αγαπιούνται, να ζηλεύονται, ο ένας να κυνηγάει τη θέση του άλλου, να κοντράρονται. Και όλα αυτά μέσα σε 90 λεπτά που δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις πότε πέρασαν. Άρα υδρώτας στη σκηνή. Είναι 26 σκηνές, αλλάζουμε ρούχα σε 16 δευτερόλεπτα. Το ρεκόρ σου πόσο είναι? Τόσο, 16 κάτι. 16 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω, ούτε να βγάλω το παπούτσι δεν προλαβαίνω. Ναι, ναι, εμείς βάζουμε κοστούμια και περούκες και σπαθιά και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Έχετε πολύ καλούς χρόνους, δεν χρειάζεται γυμναστική εσείς. Δηλαδή το κάνετε αυτό μέσα στη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι οι πιο πολλές πρόβες ήταν πάνω στους χρόνους. Μάλλον πιο πολλές. Οι τελευταίες πρόβες ήταν κυρίως πάνω στους χρόνους που θέλουμε για τις αλλαγές για πίσω στα παρασκήνια. Μα και μόνο που μου το διηγηθήκατε φτάνει. Εγώ αγχώθηκα δηλαδή. Πώς θα κάνω τι? Όχι, όχι. Θα αρχίσω με χρονομετρό από σήμερα. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Εμείς πίσω είμαστε, πατάμε ένα στο κεφάλι του άλλου. Ποιος θα γίνει. Η δεύτερη παράσταση λοιπόν παίζεται από πίσω, γιατί πραγματικά έχουμε κάποια σημεία με το στάθμο μας, τη δυο μας μέσα, και σε αθόρυβη κατάσταση πρέπει να πεταχτούν πράγματα και να φορεθούν άλλο. Οπότε γίνεται ένας απόλυτος πανικός. Μωρή, τι ωραία όμως που είναι όλα αυτά. Ναι. Μετά αυτή τη δουλειά θα τη θυμάστε για πάντα. Σίγουρα. Ναι, είναι μια ζωή θέατρο. Είναι η ζωή μας στο θέατρο που θέλουμε να τη δείτε κι εσείς, να τη μοιραστούμε μαζί σας. Και σήμερα είναι η τελευταία σας παράσταση? Σήμερα είναι η τελευταία για το 2016, στις 9.30 και την Κυριακή. Μεθαύριο είναι η πρώτη για το 2017, οπότε... Στις 7 το απόγευμα, είναι απογευματινή. Άρα δεν έχει, παιδιά. Είναι lifetime commitment που λέμε στην Ελλάδα το θέατρο. Ακριβώς, ναι. Είναι δηλαδή δέσμευση μια ζωή. Δεν έχει παραμονές, ξεπαραμονές. Μόνο την παραμονή ουσιαστικά. Εμείς ζούμε γι' αυτό. Δηλαδή δεν θέλαμε να παίζουμε και αύριο. Αλλά είπαμε, ας δώσουμε λίγο περιθώριο στη Θεσσαλονική να πάνε να φάνε, να διασκεδάσουν. Κάναμε μελομακάρο, να αναβαρύνω, να έρθουν να δουν την παράσταση. Κάναμε ποκεράκι. Ποκεράκι παίζουν ακόμα. Γιατί να μην παίζουν? Δεν έχω, ρε παιδί 21 μου, πετύχει πόκερ. Πολύ. 21, εντάξει, καλή 21, αλλά και οικογενειακή. Αν δεν ανάψει λίγο το αίμα με λίγο πόκερ. Πόκερ, τι είναι αυτό που σου βγαίνουν τα... Η άσετο μανίκι, ναι, αυτό είναι. Α, είσαστε κι εσείς από το δικό μας το κλαμπ. Από αυτού με τους άσους που βγαίνουν το μανίκι. Μέχρι πότε θα πάει η παράσταση? Μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Τέλος Ιανουαρίου. Mm-hmm. Μέχρι τα τέλη Γενάρη, ναι, θα πάμε. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής όλα καλά? Όλα πολύ καλά. Πάρα τέλεια, ναι. Φτηνόμαστε, γυρνάμε γύρω από τη θέση μας. Καλά κάνουμε. Όλα αυτά τα... Αρέσουμε πολύ στους θεατές μας, από ό,τι καταλάβαμε, από ό,τι μας έχουν πει. Στο θέατρο ΤΑΦ. Στο θέατρο ΤΑΦ. Υπό τη σκηνοθεσία της Γλυκερίας της Καλαϊτζή. Την οποία και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκε με χρόνους... σε χρόνους ντετέ. Φλάς Γκόρντον. Ήταν σαν τις αλλαγές ένα πράγμα. Έτσι είμαστε γρήγοροι. Δηλαδή πριν να τελειώσει την ερώτηση, Γλυκερία, αύριο... Ναι. Μου είχε στείλει τα πλάνα. Μέσα στο μυαλό μου ήτανε. Ναι. Φημιζόμαστε για την ταχύτητά μας και τους ρυθμούς μας. Και τους γρήγορους ρυθμούς μας. Οι υπόλοιποι συνεργάτες, είδες τι ωραίο πράγμα είναι η συναδερφοσύνη. Αγαπάς τον συνάδελφό σου που κάνεις ωραία δουλειά μαζί του. Οι υπόλοιποι συνεργάτες. Λοιπόν, σκηνικά και κοστούμια, Μαρία Καρδελόγλου, Όλγα Χατζιακόβου. Οπτικό περιβάλλον έχει φτιάξει ο Δημήτρης ο Ζάχος. Έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερα εφέ στην παράσταση. Πες εσύ τα υπόλοιπα. Γιατί δεν θυμάμαι, έλα. Μουσική επιμέλεια, όπως και η σκηνοθεσία, έχει κάνει η Γλυκερία η Καλαϊτζή. Τη μετάφραση την έχω κάνει. Τη μετάφραση την έχει κάνει ο Στάθης ο Μαυρόπουλος. Μαζί μας παίζει και η Ιωάννα Λαμνή. Η Λαμνή εμφανίζεται. Είναι βοηθός σκηνοθέτη. Ξεχάσαμε κάποιον. Χορογραφίες η Ιωάννα Ημίτσικα. Τα υπόλοιπα δεν τα θυμάμαι εγώ, άμα τα θυμάται ο Πέτρος. Φωτισμούς Κώστας ο Σιδηρόπουλος. Το ένα χέρι είναι ήδη άλλο και τα δύο πρόσωπα μπορούσε να λέγει την παράστασή σας, γιατί βλέπω ότι κάνετε πολύ ωραίο συγχρονισμό. Αυτό είναι. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει ο ένας και... και έχει ήδη ξεκινήσει πριν μισή ώρα ο άλλος. Πριν μισή ώρα δεν είναι καλό. Αλλά αυτό με τα 16 δευτερόλεπτα θα το δοκιμάσω στο σπίτι, να το ξέρετε. Να δω αν με παίρνει. Να το καταφέρει. Δεν θα το καταφέρω. Και ξεκίνησα, ας πούμε, αυτή την αλλαγή τη συγκεκριμένη που έφτασε στα 16. Έχουμε και πιο γρήγορε από 16, η αλήθεια είναι. Απλά αυτή ήταν η πιο δύσκολη. Τη βγάζει το μουσάκι, χράζει, αυτό θέλει μία κίνηση. Όχι, αλλάζουμε τελείω κοστούμια. Αλλάζουμε τελείω κοστούμια. Άλλοι φεύγουν όλα, μπαίνουν όλα.
Και ξεκίνησα από το 1,5 λεπτό που ήταν απαγορευτικό, ας πούμε. 1,5 λεπτό, παιδιά, τι θα κάνει. Δηλαδή, τη μία είμαστε, είμαστε ναυαγοί στον ωκεανό και μετά είμαστε χειρούργοι είμαστε σε ένα χειρουργείο. Οπότε έπρεπε να μπει μάσκα, να μπουν γυαλιά, έπρεπε να μπουν γάντια, καπέλο, η ποδιά, να βγουν τα ρούχα, να μπουν άλλα ρούχα. Για και να χειρουργήσουμε και την ασθενή. Και να χειρουργήσουμε και την ασθενή. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τη πάντω. Σα το πω, το ξέρετε. Ούτε και αυτή το θέλει, αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Σε καμία περίπτωση. Από καμία πλευρά δηλαδή. Βλέπουμε όμω και τα είδαμε μάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Και που κλείσατε την εκπομπή για ευχόμαστε το 2016. Καλή χρονιά, το 17 να είναι έτσι πολύ... Να είμαστε γουρλίδες για το 17. Αμήν. Να είστε κι εσείς γουρλίδες για μας, για το 17. Μακάρι όλος ο κόσμος να είναι ευτυχισμένος.